απέναντι στο ελληνικό Γκουαντάναμο φτιάχτηκε πριν μερικές μέρες από συλλογικότητες, από συγγενείς κρατουμένων, από πρώην κρατούμενους, από άλλα άτομα, με στόχο να κάνει γνωστό στο ευρύτερο κοινό, αρχικά, τι σημαίνουν αυτές οι τροπολογίες, πόσο τρομακτικές και φρικαλές είναι, να συμπαρασταθούμε στον ίδιο τον αγώνα των κρατουμένων που έχει ξεκινήσει για να εναντιωθούν σε αυτές τις τροπολογίες και βασικότερο να παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις να αποσυρθεί αυτό το νομοσχέδιο. Φτιάχνουν λοιπόν φυλακές τρίτου τύπου μέσα στις ίδιες ήδη υπάρχουσες φυλακές, στις οποίες φυλακές τρίτου τύπου θα πάβει κάθε έννοια δικαίου και δεν θα υπάρχουν δικαιώματα. Δεν θα ισχύουν αυτά τα δικαιώματα για τα οποία έχουν παλέψει εδώ και δεκαετίες οι κρατούμενοι και οι συμπαραστάτες τους. Φτιάχνουν λοιπόν μια γκρίζα ζώνη πειθάρχησης. Και πώς φαίνεται αυτό? Οι κρατούμενοι που θα βρίσκονται σε αυτές τις φυλακές θα είναι κατεξοχήν άτομα που έχουν καταδικαστεί με το άρθρο 187α τον τρόμο νόμο, όμως και οι υπόδικοι κατηγορούνται για το συγκεκριμένο άρθρο. Επίσης θα είναι άνθρωποι κρατούμενοι που έχουν διαπράξει κάποια πειθαρχικά παραπτώματα, έχουν ισόβια, έχουν ανθρωποκτονίες και τέτοια. Και γενικά όποιος θεωρείται επικίνδυνος για την ασφάλεια της φυλακής, για την ασφάλεια της δημόσιας τάξης ή ακόμα και της χώρας, θα μπορεί πολύ απλά να στέλνεται εκεί. Ο κατεξοχήν υπεύθυνος για να σταλεί εκεί ένας κρατούμενος, να γίνει μια μεταγωγή του, είναι ο εισαγγελέας εκτέλεσης ποινών, όπου έχει την απόλυτη εξουσία να κρίνει και να παραγγείλει τη μεταγωγή του κρατουμένου. Οι κρατούμενοι δεν θα έχουν δικαίωμα σε άλλα. Θα εκτείνουν ολόκληρη την ποινή τους, χωρίς να υπολογίζεται κανένα ευεργετικό μέτρο σε αυτό. Θα παραμένουν σε αυτόν τον τύπο της φυλακής τουλάχιστον για 10 χρόνια. Με τη δυνατότητα να επανεξεταστούν τα αιτήματα μείωσης ή μεταφορά σε άλλου τύπου φυλακή κάθε 2 χρόνια. Άρα δημιουργείται μια φυλακή όπου έχει μια διαρκή ομοιρία για τους κρατούμενους. Δεν θα έχουν δικαίωμα σε μεροκάματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους κρατούμενους και ειδικά για τους που έχουν μακροχρόνιες ποινές. Θα υπάρχει περιορισμός στην επικοινωνία τους με τους συγγενείς, με τους φίλους τους. Θα υπάρχει περιορισμός στη δυνατότητα να αλλογραφίας τηλεφώνων στα επισκεπτήρια. Επίσης, έχουμε έτσι ένα καθεστώς διαρκούς τιμωρίας, μια συνεχή απειλή και έναν εκφοβισμό στους κρατούμενους, ακόμα και των άλλων τύπων φυλακής, για αποτροπή οποιασδήποτε προσπάθειας κάνουν οι κρατούμενοι μέσα στις φυλακές να βελτιώσουν, να απαιτήσουν κάποια πράγματα μέσα στις φυλακές, να βελτιώσουν τις συνθήκες των φυλακών. Θα υπάρχει αυτός ο φόβος. Πρόσεξε, θα σε μεταφέρω εκεί. Δημιουργείται μια ειδική υπηρεσία της αστυνομίας, η οποία έχει απόρριτο κανονισμό λειτουργίας της. Και αυτός ο κανονισμός δεν δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβέρνησης, που θα έχει ως έργο της περιφρούρηση των εξωτερικών χώρων, τη φύλαξη των εισόδων και των εξόδων, τον έλεγχο των ατόμων που θα μπαίνουν και θα βγαίνουν από τη φυλακή, τον έλεγχο των αντικειμένων και θα παρέχει
θα συνδράμει και θα βοηθάει τη σοφρονιστική φορά, τη φορά των φυλακών, σε περιπτώσεις απίθειας, στάσης, αντίστασης των κρατουμένων για την είσοδό τους στους θαλάμους και στα κελιά. Αυτοί θα οπλοφορούν και σύμφωνα με την τοπολογία θα οπλοφορούν και εκτός φυλακών και εκτός υπηρεσίας. Δηλαδή, μέρος της εσωτερικής φύλαξης, μέρος της διαχείρισης των κρατουμένων, μεταφέρεται στην αστυνομία, όπου οι δικές δυνάμεις της εξειδικεύονται στην καταστολή της οποιαδήποτε αντίστασης μέσα στις φυλακές και κάνουν τη χρήση των όπλων, κάνουν χρήση όπλων, όποτε αυτοί το θεωρούν αδικό. Τέλος, παρέχεται μια ειδική, μια ευνοϊκή μεταχείριση σε όσους κρατούμενους δώσουν πληροφορίες που μπορούν να οδηγήσουν στην εξάρθρωση τρομοκρατικής οργάνωσης, στη σύλληψη φυγόδικου ή φυγόπινου, άσχετα αν αυτός έχει καταδικαστεί για ανθρωποκτονία, για βιασμό ή οτιδήποτε. Η ευνοϊκή μεταχείριση γίνεται, που μπορεί να είναι αναστολή ποινής έως και απόλυση. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν το μέγεθος της ασφάλειας που θέλει να τηρήσει ο νομοθέτης με αυτή την ρουφιάνικη, το λέγαμε, θεσμοθετείται ρουφιανιά δηλαδή στην κυριολεξία. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι με το νομοσχέδιο αυτό οι κυβερνώντες εισάγουν την έννοια της εκδίκησης στην ποινική διαδικασία, ακυρώνουν στην πράξη νομικά κεκτημένα όπως είναι η αρχή της ισονομίας και της ισότητας και της αναλογικότητας, καταργούν το τεκμήριο της αθότητας, το έχουμε ζήσει βέβαια, το κάνουν επίσημα πλέον, θεσμοθετούν το βασανιστήριο της απομόνωσης για όσους δεν πειθαρχούν, φτιάχνουν φυλακές άβατα που βασιλεύει η αυθαιρεσία και ο φόβος και ο νόμος του ανθρωποφύλακα. Αυτές οι φυλακές τρίτου τύπου απευθύνονται κατεξοχήν αυτή τη στιγμή στους εσωτερικούς εχθρούς του κράτους. Ξέρουμε πολύ καλά ποιοι είναι εσωτερικοί εχθροί του κράτους για το συγκεκριμένο κράτος. Έχουν σκοπό λοιπόν να τους εξοφωνώσουν ψυχικά, σωματικά, έχουν σκοπό να τους κλείσουν σε κελιά με απομόνωση, όπου δεν θα έχουν, δεν θα βλέπουν το φως, θα έχουν μια ζωή χωρίς ήλιο, μια ζωή χωρίς ήχους, στέρηση της ανθρώπινης επαφής, περιορισμό της επικοινωνίας με τους συνανθρώπους τους και δημιουργεί έτσι κρατουμένους από χωρίς ανθρωπιά, απανθρωποιημένους, συγγνώμη κιόλας, που αυτό δημιουργεί, μπορεί να φτάσει σε βία ξεσπάσματα των κρατουμένων, με ό,τι κινδύνους αυτό περιέχει. Ζητάμε να αποσυρθεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια